Επιβάλλω ότι ο Θεός περίμενε την πόρωση για να επέμβει, την πόρωση των ανθρώπων. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί συνήθως λέμε το δέντρο όταν είναι μικρό το ξεριζώνουμε, γιατί όταν μεγαλώσει είναι πιο δύσκολο για τα πάθη μου δηλαδή. Προσπαθούμε να τα κόψουμε όσο πιο στην αρχή παρά στο τέλος, παρά να τα αφήσουμε να μεγαλώσουν. Αυτή η πόρωση μου έκανε εντύπωση και ήταν λίγο την ανάλυση. Και κάτι άλλο που είπατε πάνω, ότι η αμαρτία πάει στις τέσσερις γενιές, όταν ισχύει αυτό και όταν έρθει η μετάνοια. Τώρα αυτό στις τέσσερις γενιές είναι ένα θέμα. Στην Παλαιά Διαθήκη, στα πρώτα χρόνια, επικρατεί το λεγόμενο κολεκτιβισμός. Κολεκτιβισμός σημαίνει συνολικά. Ναι, στα μετέπειτα χρόνια επικρατεί το ινδιβιαλισμός, σημαίνει το άτομο. Δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη, ο Μωυσής, για να ενώσει το λαό, να αποτελέσει ότι είναι μία οικογένεια, τόνισε την ιδέα ότι η αμαρτία του ενός είναι του συνόλου. Θυμηθείτε όταν είμαι με παιδιά, όταν είμαι στην οικοστά χωριά μας, μικρή μεγάλη οικογένεια, εγώ είχα μικρή οικογένεια, λοιπόν, την αμαρτία κάποιου, και το παιδί την πλήρωνε, μας έλεγε η γιαγιά μας, η μάνα μας, την πλήρωνε όλη η οικογένεια. Θυμάμαι εγώ τη γίδα, μια γίδα που είχαμε και δεν κυλοπονούσε, γίνησαν και δεν μπορούσε να γεννήσει και μου λέει η γιαγιά μου, μήπως έκανες καμία κακή πράξη, παιδί μου. Μέσα μου έβαλε ότι, δηλαδή, η ζωή μου επιδρά και στη γίδα και στο σπίτι και σύγχρονα να τη γίνει. Ο Μωυσής ετώνησε αυτό το κολεκτιβισμός. Η αμαρτία του ενός είναι αμαρτία του συνόλου. Και αφού είναι αμαρτία του συνόλου, η αμαρτία του ενός, όχι του συνόλου που ζει, και αυτών που έφυγαν, αφού εξακολουθούν να υπάρχουν, να ζουν και με τα θανάτια ζωή, βαρύνει και εκείνο. Και αυτό φτάνει μέχρι την τέταρτη γενιά. Και μεν αυτό εξυπηρετούσε πολύ το σκοπό του Μωυσή. Μετά όμως τα μετέπειτα χρόνια τονίστηκε ακριβώς το αντίθετο. Και άρχισαν μερικοί να λένε τι, να το πω πώς το έλεγαν. Τι, τα. Οι παππούδες μας έφαγαν άγουρα και μου διασαν τα δικά μου δόντια. Οι πατέρες ημών, λέει το κείμενο, οι πατέρες ημών όμφακα έφαγαν άγουρα και οι οδόντες των τέκνων εμμοδίασαν. Και άρχισε τότε να μπαίνει άλλη ιδέα διά του ηρεμίου. Είναι το individualism, το άτομο, το άτομο. Η ψυχή η αμαρτήσασα, αυτή τιμωρείται. Η ψυχή, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα έργα του. Αφήστε το αυτό λοιπόν. Το άλλο που είπα, που μου είπατε το πρώτο, το θέμα της πορώσεως, και αυτό είναι βαθύ θεολογικό. Δεν το ανέπτυξα κι εγώ πολύ, δεν υπήρχε η ώρα και μπέρδευαν τα λόγια μου. Αν και με τη μετάνοια μπορεί να σχετιστεί το τέσσερις γενναίες. Όχι, όχι. Τώρα όμως, κοιτάξτε, αν θυμάσαι κανένα μάρτυμα του παππού σας, θα πάνε να το λέτε. Αυτό το σκεπτόμουν όταν ερχόμουν στον δρόμο για να βάλει υπόθεση. Ξέρετε, άμα θυμάμαι, ερχόταν στην άμμουση, κάπου που ήμουν, ερχόταν η αδερφή και έλεγε τα μαρτήματα του αδερφού της, που πέθανε και δεν είχε εξομολογηθεί. Και εγώ τα διάβαζα και να πω, δεν μπορεί να είναι Άγιο αυτό που λέει. Διάβαζα συγχωρητική ευχή του δούλου σου τάδε, που λέει τα μαρτήματα. Αυτό τώρα, όχι τώρα. Τέλος πάντων, να τι θέλω να πω, με την πόρωση πορώνονται οι άνθρωποι, δεν υπάρχει σωτηρία εξ ανθρώπων, γιατί η πόρωση είναι το χειρότερο μάρτυμα, και επεμβαίνει ο Θεός με την έλευση του Μεσσίου, χειρουργική μάχηρα, κοντάρι Αγίου Δημητρίου που λέγαμε, και επιφέρει και έρχεται η σωτηρία. Ναι. Το επιπλέον, επειδή πρέπει με την, όλο αυτό το κατασκεύασμα, το εσφρό που λέγεται αμαρτία, θεραπεύεται με την έλευση του Μεσσίου, όταν θα έρθει ο Μεσσίας, όταν πλεονάσει η αμαρτία, όταν επλεώνασε η αμαρτία. Επομένως, πόρωση για να πλεονάσει η αμαρτία και γρήγορα να έρθει ο Μεσσίας. Αυτό ήθελα να πω.
Παιδεύουσι τέκνα, όταν τα τέκνα γνωρίζουν την αμαρτία του πατέρα. Δηλαδή, αν ο πατέρας επεξέτεινε το χωράφι αυτό και έκλεψε από το γείτονά του. Τον καταχράστηκε. Τα παιδιά του τώρα το ξέρουν αυτό. Και άμα συνεχίζουν αυτό, έπρεπε, αφού το ξέρουν, το επιστρέψουν στο γείτονα. Επειδή τότε βαρύνει η αμαρτία. Η αμαρτία αυτού του πατέρα βαρύνει. Όταν γνωρίζει την αμαρτία του πατέρα. Νομίζω καλά είναι. Τα ερωτήματα δεν τελειώνουν ποτέ.